Ευχαριστήσω λοιπόν τον καθηγητή τον κύριο Βασιλακόπουλο για την τιμητική πρόσκληση και την κυρία Αντωνίου για τα καλά της λόγια. Λοιπόν, ε, μαζί θα πούμε λίγα πράγματα για ε, τους μηχανισμούς της αναπνευστικής ανεπάρκειας. Όπως γνωρίζουμε, βασική γνώση ότι το αναπνευστικό σύστημα έχει διάφορες λειτουργίες, αλλά αυτή είναι η βασική του, είναι η ανταλλαγή αερίων, δηλαδή η πρόσληψη του οξυγόνου, και η αποβολή του διοξιδίου του άνθρακα. Συμμετέχει και σε άλλε διαδικασίε, στην άμυνα του οργανισμού, κτλ. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνει το αναπνευστικό σύστημα είναι στην ουσία να προσλάβει οξυγόνο και να αποβάλει το διοξίδιο του άνθρακα. Και πριν μιλήσουμε για την αναπνευστική ανεπάρκεια, να πούμε πώ ορίζεται. Έτσι παίρνουμε ένα δείγμα αρτηριακού αίματο, το βάζουμε σε ένα αναλυτή αερίων και αν ο ασθενή μας έχει μερική πίεση οξυγόνου στο αίμα κάτω από 60, τότε μιλάμε για αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου 1 ή υποξενική. Ενώ αν έχει διοξίδιο πάνω από 45, τότε μιλάμε για αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου 2 ή υπερκαπνική. Τώρα για να μιλήσουμε λίγο για του μηχανισμού που έχουμε παθολογία, δηλαδή... Ε, αναπνευστική ανεπάρκεια, πρέπει να δούμε λίγο τι γίνεται στις ιδανικές συνθήκες. Ξεκινάμε από ένα ε, οξυγόνο γύρω στο 150 στην ατμόσφαιρα, στη συνέχεια ε, φτάνει στον πνεύμονα με τον αερισμό μας, γίνεται διάχυση, περνάει στο αρτηριακό αίμα και φτάνει τελικά στους ιστούς με μια πολύ πιο χαμηλή μερική πίεση οξυγόνου. Αυτά είναι τα βήματα λοιπόν, που γίνονται υπό φυσιολογικές συνθήκες. Αερισμός, κυψελιδικά αέρια διάχυση, και στη συνέχεια περνάμε στο αρτηριακό αίμα. Άρα λοιπόν διαταραχή σε κάθε ένα από αυτά τα βήματα θα μας προκαλέσει αναπληρωστική ανεπάρκεια. Και αυτό είναι ίσως ένα από τα πιο σημαντικά slide που έχουμε δει όλοι όσοι ασχολούμαστε με την πνευμολογία και την εντατική. Φοιτητέ, ειδικευόμενοι, είναι στην ουσία τα αίτια της υποξενικής αναπληρωστικής ανεπάρκειας. Και ξεκινάμε. Διαταραχές διάχυσης, διαταραχές στην κατανομή αρισμού που είναι ίσως και το πιο σημαντικό, διαφυγή αίματο. Υποαρισμός. Και τέλο, υπάρχει και ένα ανεξάρτητο αίτιο αναπνευστική ανεπάρκεια, το οποίο όμω δεν είναι πολύ συχνό, δεν μα απασχολεί συνήθω στην κλινική πράξη, που είναι η μείωση τη μερική πίση οξυγόνου στον εισπνέωμενο αέρα. Αυτό μπορούμε να δούμε, για παράδειγμα, πληθυσμού που μένουν σε υψόμετρο, τα κτλ. παθαίνουν υποξενία λόγω τη χαμηλή μερική πίση οξυγόνου, αλλά ε, στην ε, καθημερινή κλινική πράξη δεν είναι ένα πολύ συχνό αίτιο αναπνευστική ανεπάρκεια. Θα ξεκινήσω με την κατανομή αρισμού αιμάτος, γιατί πραγματικά είναι το πιο σημαντικό αίτιο και αυτό που μας απασχολεί πιο συχνά. <coughs> και για να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει σχέση αρισμού αιμάτος, θα χρησιμοποιήσουμε ένα μηχανικό ανάλογο. Ας υποθέσουμε εδώ ότι έχουμε ένα δοχείο. Κάποιο ρίχνει από πάνω μια χρωστική V με ένα αριθμό V και στο δοχείο μπαίνει μια ροή νερού Q. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η συγκέντρωση που θα έχει χρωστική εδώ στο τέλος του δοχείου εξαρτάται από το ρυθμό V προς το ρυθμό Q. Άρα λοιπόν, αν αυτό που πούμε είναι η κυψελίδα μας και αυτό είναι το οξυγόνο, η συγκέντρωση οξυγόνου μέσα στην κυψελίδα, η μερική πίεση δηλαδή που θα έχει, εξαρτάται από το V που είναι ο αριθμό μα και από το Q που είναι η φλεβική επαναφορά στον πνεύμα, έτσι, το φλεβικό αίμα που μπαίνει στο αναπνευστικό μα σύστημα. Και το ίδιο ισχύει και για το διοξίδιο, μόνο που εδώ αντί να μπαίνει μέσα με μια ρυθμό β, στην ουσία έρχεται με την φλεβική επαναφορά το διοξίδιο και αποβάλλεται με το αερισμό μας. Αυτό λοιπόν είναι τι συμβαίνει σε ιδανικές συνθήκες. Έχουμε μια κυψελίδα που δουλεύει αρμονικά, δέχεται αερισμό, δέχεται φλεβική επαναφορά, όλα γίνονται καλά και βλέπετε ότι πραγματικά αν μετρήσουμε τις περιοχές στο πνεύμονα που έχουν αιματική ροή και αερισμό, θα δούμε ότι συνήθως έχουμε μια σχέση αερισμού αιμάτωση κοντά στο ένα, που είναι και αυτό που είναι φυσιολογικό, εξαρτάται λίγο από το μεταβολισμό μας, αλλά ε, συνήθως έχουμε μια σχέση ε, αερισμού αιμάτωσης 0,8 έως 1. Όμως, ακόμα και σε ιδανικές συνθήκες, στο αναπνευστικό μας σύστημα, ε, δεν είναι παντού στον πνεύμονα η σχέση αρισμού αιμάτωση 1, και αυτό διότι επηρεάζεται ε, από τη βαρύτητα αν υποθέσουμε ότι ο πνεύμα μα επειδή έχει κάποιο βάρο, σκεφτείτε λίγο πώ είναι ένα ελαττήριο, το οποίο αν το κρατήσουμε από ψηλά, οι πρώτε έλικε εδώ ανοίγουν καλά, αλλά στο τέλο λόγω βάρου είναι πιο κοντά η μία στην άλλη. Έτσι συμβαίνει και στο αναπνευστικό. Πρακτικά οι κυψελίδε που είναι στη βάση του πνεύμονα έχουν πιο μικρή διάμετρο από ό,τι έχουν στην κορυφή του πνεύμονα. Αυτό όμω τι σημαίνει, ότι όταν εγώ θα πάω να πάρω μια αναπνοή, η κυψελίδα που είναι στην κορυφή δεν θα μπορέσει να ανοίξει πολύ παραπάνω είναι ήδη αρκετά ανοιχτή, ενώ αντίθετα η κυψελίδα που είναι στη βάση ανοίγει παραπάνω και έτσι τελικά ο αερισμός που έχουμε στις βάσεις του πνεύμονα είναι πιο έντονος. Άρα λοιπόν λόγω βαρύτητας ο αερισμός στις βάσεις του πνεύμονα είναι πιο μεγάλος, είναι πιο πολύ μάλλον, από ό,τι στις κορυφές. Το ίδιο ισχύει και για την αιμάτωση του πνεύμονα. Αυτό είναι ο West, έχει, στο YouTube μπορούμε να βρούμε πολύ ωραία ε, ομιλίε για τη φυσιολογία του αναπνευστικού, βλέπετε ότι λόγω βαρύτητας στι, στις βάσεις του πνεύμονα η αρτηριακή πίεση της πνευμονικής είναι μεγαλύτερη από την κυψελίδα και μεγαλύτερη από τη φλέβα και δεν έχουμε πολύ καλή ροή. Υπάρχει όμως μια δεύτερη ζώνη στη μέση περίπου του πνεύμονα που είναι η ζώνη West 2, όπου η κυψελιδική πίεση υπερέχει της φλεβικής και έτσι προκαλείται ένας περιορισμός στην αιματική ροή και υπάρχει τέλο και η ζώνη 1, που είναι στην κορυφή του πνεύμονα, που εδώ λόγω βαρύτητα η κυψελιδική πίεση πλέον υπερέχει και τη αρτηριακής και τη φλεβικής Και εδώ περιορίζεται η αιματική ροή. Εντάξει, αυτή η ζώνη αλήθεια είναι λίγο θεωρητική, αλλά υπάρχουν κλινικές περιπτώσει που πραγματικά μπορούμε να έχουμε αυτή την περίπτωση στην κορυφή του πνεύμονα. Μάλιστα, η επίδραση στην αιματική ροή είναι πολύ πιο έντονη από τον αερισμό, δηλαδή και τα δύο αυξάνουν στη βάση, όμως η αιματική ροή επηρεάζεται πολύ παραπάνω και έτσι τελικά, αν δείτε, η σχέση αερισμού-αιμάτωσης από τη βάση του πνεύμονα μέχρι την κορυφή αλλάζει. Βέβαια, στο τέλος, η συνολική σχέση αερισμού-αιμάτωσης του αναπνευστικού μας είναι 0,8 περίπου γύρω στο 1, δηλαδή. Οπότε πάμε να δούμε τι γίνεται στην παθολογία. Βλέπετε εδώ, ας υποθέσουμε ότι αυτό είναι το αναπνευστικό μας σύστημα. Έχει δύο χώρους. Ο ένας δουλεύει καλά. Ο άλλος όμως για κάποιο λόγο, για παράδειγμα μια κρίση άσθηματος, η παρόξη στενεύει εδώ τον αεραγωγό. Σε αυτήν εδώ την κυψελίδα βλέπετε έχουμε μια σχέση αλισμού αιμάτωσης γύρω στο 0-1. Αυτό τι θα είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα θα είναι στην ουσία ότι δεν μπαίνει φρέσκος αέρας και έτσι το οξυγόνο μειώνεται και το διοξίδιο που έρχεται με τη φλεβική επαναφορά δεν μπορεί να αποβληθεί. Άρα λοιπόν αυτή είναι η επίδραση τη χαμηλή σχέση αερισμού αιμάτω στο αναπνευστικό, η υποξενία και μία τάση του διοξιδίου να αυξηθεί. Έχουμε όμω και την αντίθετη περίπτωση. Τι γίνεται όταν έχουμε νεκρό χώρο, δηλαδή όταν μια περιοχή του πνεύμονα δέχεται αερισμό, αλλά δεν δέχεται αιμάτωση. Παράδειγμα, η πνευμονική εμβολή. Βλέπετε εδώ ότι ο αέρα που μπαίνει μέσα είναι σαν τον ατμοσφαιρικό μα. Μηδέν διοξίδιο, γιατί δεν βλέπει πουθενά φλεβικό αίμα και 150 οξυγόνο. Και αναρωτιέται κανεί, ωραία, και πού είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, έχουμε απλά μια περιοχή του πνεύμονα που δεν ανταλλάσσει ε, αέρια. Το πρόβλημα είναι ότι για να διατηρήσουμε εμεί την ανταλλαγή μα αερίων φυσιολογική, θα πρέπει ο υπόλοιπο πνεύμονα να αντιρροπήσει για τον αερισμό που χάνεται. Γι' αυτό και ο νεκρός χώρος λέγεται αλλιώ και wasted ventilation ή αυτό εδώ είναι ο νεκρό νεκρός μας χώρος. Εάν το αναπνευστικό αντιρροπήσει τον αερισμό που χάνεται, τότε όλα καλά. Αν όμως δεν καταφέρει ο υπόλοιπο πνεύμονας να αντιρροπήσει το χαμένο αερισμό, τότε πάλι θα οδηγηθούμε σε αναπνευστική ανεπάρκεια. Και εδώ έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, επειδή ποτέ δεν είναι άσπρο μαύρο, συνήθως έχουμε όλες τις περιπτώσεις, βλέπετε, έχουμε μια περιοχή στον πνεύμονα που έχει χαμηλή σχέση αρισμού αιμάτωσης, μια που είναι φυσιολογική, και μια περιοχή που έχει υψηλή σχέση αρισμού αιμάτωση. Η συγκέντρωση οξυγόνου στο φλεβικό αίμα είναι 14, εκεί που περνάει από τη φυσιολογική περιοχή είναι στο 19,5. Εκεί που περνάει από τη χαμηλή σχέση αρισμού αιμάτωση όμω βλέπετε ότι έχουμε υποξενία. Το 14 φτάνει στο 16. Και εκεί που έχουμε υψηλή σχέση αρισμού αιμάτωση ανεβαίνει λίγο παραπάνω 20. Αν δούμε τι γίνεται στο τέλο, θα δούμε ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι να έχουμε υποξεμία. Βλέπετε ότι η συγκέντρωση οξυγόνου στο αίμα είναι χαμηλή σε σχέση με τις ιδανικές περιπτώσεις, παρόλο που έχουμε και μια περιοχή στον πνεύμονα που έχει υψηλή σχέση αρισμού αιμάτωσης. Άρα, λοιπόν, το ερώτημα είναι γιατί η περιοχή με υψηλή σχέση αρισμού αιμάτωσης δεν αντιρροπεί τη χαμηλή. Και αυτό οφείλεται στη σχέση, στην καμπύλη διάσταση του οξυγόνου. Υπό φυσιολογικέ συνθήκε, ήδη η αιμοσφαιρίνη μα είναι αρκετά κορεσμένη, είναι στο 98 περίπου το 100, 96-97. Άρα λοιπόν η περιοχή του πνεύμονα που έχει υψηλή σχέση αρισμού αιμάτωση θα προσφέρει λίγο παραπάνω, αλλά πρακτικά δεν μπορεί να προσφέρει πολύ παραπάνω, γιατί ήδη η αιμοσφαιρίνη μα έχει κορεστεί. Και όπω γνωρίζουμε, το οξυγόνο μεταφέρεται στο αίμα συνδεδεμένο με αιμοσφαιρίνη. Δεν υπάρχει δηλαδή σημαντική ποσότητα διαλυτού οξυγόνου στο αίμα. Η περιοχή πνεύμονα που έχει χαμηλή σχέση αρισμού αιμάτωσης ρίχνει το οξυγόνο αρκετά κάτω, άρα λοιπόν στο τέλος επικρατεί αυτή. Θα πει κάποιο ισχύει το ίδιο και για το διοξίδιο. Όχι, διότι μπορεί η καμπύλη που περιγράφει τη συγκέντρωση του διοξιδίου με τη μερική πίεση να μην είναι γραμμική, βλέπετε, αλλά δεν κάνει πουθενά και κορεσμό. Άρα, αν εγώ ρίχνω τη μερική πίεση διοξιδίου σε μια περιοχή του πνεύμονα, όσο τη ρίχνω, ρίχνω και το διοξίδιο. Γι' αυτό, για παράδειγμα, μπορούμε να δούμε έναν ασθενή με ε, κρίση άσματος, ο οποίος θα έρθει στα επίγοντα, θα είναι ταχυπνοϊκός, το οξυγόνο του θα είναι χαμηλό, αλλά το διοξίδιο μπορεί και να μην έχει διαταραχθεί, διότι με την ταχύπνια που κάνει, καταφέρνει να αντιρωπεί τη χαμηλή σχέση αρισμού αιμάτωσης όσον αφορά στο διοξίδιο, να έχει φυσιολογική τιμή διοξιδίου, αλλά παρόλα αυτά θα έχει υποξενία. Εντάξει, αυτό είναι ένα παράδειγμα από τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ήταν γνωστό αυτό που λέμε κάποιες ασθενείς έχουν υποξενία, άλλοι έχουν υπερκαπνία. Τέλος πάντων βλέπετε ότι πραγματικά στους ασθενείς που είχαν υποξαιμία, όταν μετρήθηκε η σχέση αερισμού αιμάτωσης σε διάφορες περιοχές του πνεύμονα βλέπετε εδώ αιμάτωση σε περιοχές του πνεύμονα με πολύ χαμηλή σχέση αερισμού αιμάτωσης. Άρα λοιπόν θα κάνει υποξενία. Ενώ οι ασθενείς που είχαν κυρίως αερισμό σε περιοχές του πνεύμονα με υψηλή σχέση αερισμού αιμάτωσης, δηλαδή νεκρό χώρο, κάνανε κυρίως υπερκαπνία. Εντάξει, το βραχυκύκλωμα, όπω όλοι γνωρίζουμε, είναι μια ακραία μορφή στην ουσία χαμηλή σχέση αερισμού αιμάτωση. Εδώ η κυψελίδα μα όχι απλά δεν δέχεται αερισμό όσο πρέπει, δεν δέχεται καθόλου. Βλέπετε το αεραγό είναι εντελώ κλειστό. Αυτό είναι μια πολύ δραματική κατάσταση, διότι πρακτικά ένα κομμάτι τη φλεβικής επαναφορά ξαναμπαίνει στη συστηματική κυκλοφορία χωρί να έχει δεχθεί καθόλου αρισμό. Γι' αυτό και ε, λέγεται και venous admixture αυτό. Δηλαδή, είναι σαν στην ουσία να έχουμε πρόσμιξη φλεβικού αίματο στην ε, αρτηριακή κυκλοφορία. Υπάρχουν βέβαια δύο περιπτώσει που αυτό γίνεται σε όλου του ανθρώπου. Είναι οι θηβασιανές φλέβε στην αριστερή κοιλία και ένα κομμάτι τη βροχική κυκλοφορία. Βλέπετε εδώ, αφού αίματοθεί ο βρόχο, το φλεβικό δίκτυο που δημιουργείται επιστρέφει στην πνευμονική φλέβα χωρί να περάσει από κυψελίδα. Άρα, εδώ, βλέπετε, έχουμε ε, ε, Τώρα, όλες οι διαταραχές που αναφέραμε μέχρι τώρα ανταποκρίνονται μια χαρά στη χορήγηση 100% οξυγόνου με εξαίρεση στο σαν. Το νόημα δεν είναι ότι αν υποπτεθώ σαν δεν θα δώσω οξυγόνο γιατί δεν θα δω βελτίωση. Προς Θεού πάντα δίνουμε οξυγόνο στον ασθενή με υποξαιμία, γιατί η υποξαιμία είναι που θα σκοτώσει τον ασθενή μας. Αλλά εάν έχουμε σαν, σαν διαταραχή βασική, θα δούμε ότι παρόλο που χορηγούμε οξυγόνο, δεν βελτιώνεται η μερική πίεση οξυγόνου. Και μάλιστα, Βλέπετε εδώ μερική πίεση οξυγόνου, χορηγούμενο οξυγόνο. Όσο αυξάνει το ποσοστό του αίματος που βραχικυκλώνεται, αυξάνει δηλαδή το σαντ, 5-10%-50, τόσο μειώνεται η ικανότητα του χορηγούμενου οξυγόνου να βελτιώνει τη μερική πίεση οξυγόνου στο αίμα μας. Θα μου πείτε εντάξει, ακραίο παράδειγμα, 50% σαντ. θα δείτε πιο μετά ότι κάποιοι στενής μπορεί και να έχουν 50% σαν, δεν είναι και τόσο ακραίο το παράδειγμά μας. Περνάμε λίγο στη διάχυση. Αυτό που θα ήθελα να πω για τη διάχυση, απλά πρέπει να θυμόμαστε ότι η διάχυση είναι μια διαδικασία δύο βημάτων. Δηλαδή το οξυγόνο περνάει την κυψιλοτριχοειδική μας μεμβράνη, αλλά επειδή πρέπει να συνδεθεί με αιμοσφαιρίνη, στην ουσία η διάχυση αφορά και αυτό το κομμάτι, δηλαδή μέσα από το πλάσμα περνάει το ερυθροκύτταρο και συνδέεται αιμοσφαιρίνη. Άρα λοιπόν έχουμε, η ολική διάχυση είναι διάχυση από την κυψηλοτριχοειδική και διάχυση μέσα στο ερυθροκύτταρο. Και αυτό από τη φυσιολογία μας είναι ο νόμος του ΦΙΚ, ο οποίος λέει ο ρυθμός διάχυσης ενός αερίου μέσα από μία μεμβράνη εξαρτάται από την επιφάνεια διάχυσης, είναι αντιστρόφως ανάλογη του πάχους της μεμβράνης και φυσικά εξαρτάται από τη διαφορά πίεσης, π1-2. Επίσης εξαρτάται από μία ε, σταθερά που με τη σειρά της και αυτή εξαρτάται από τη διαλυτότητα του αερίου και είναι αντιστρόφως ανάλογη του μοριακού βάρους. Βλέπουμε εδώ, για παράδειγμα, χρόνος. Το οξυγόνο μας διαχέεται, άρα η μερική πίεση που έχουμε στο αίμα κάποια στιγμή θα φτάσει την κυψελιδική. Και γιατί χρησιμοποιούμε το μονοξίδι του άνθρακα για να μετράμε διάχυση. Διότι επειδή το διοξίδιο του άνθρακα συνδέεται πάρα πολύ καλά με την αιμοσφαιρίνη, η διάχυση που κάνει, δηλαδή η μερική πίεση που αναπτύσσει στο τριχοειδές, δεν εξαρτάται καθόλου από την αιματική κυκλοφορία που έχουμε, και περιορίζεται μόνο από τη διαχειριστική ικανότητα του πνεύμονα. Γι' αυτό και χρησιμοποιούμε αυτό το αέριο. Αντίθετα, το υπεροξίδιο του οξυγόνου, για παράδειγμα, εξαρτάται πλήρω από την αιματική κυκλοφορία. Η διάχυσή του και ε, το οξυγόνο, βέβαια, ακολουθεί μια ενδιάμεση πορεία. Δηλαδή, περιορίζεται και από τη διάχυση, αλλά και από την αιματική κυκλοφορία. Άφησα για το τέλος τον υποερισμό γιατί είναι είναι εύκολη ε, η ερμηνεία του, είναι προφανές ότι εδώ έχουμε τον κυψελιδικό μας αερισμό, όσο μειώνεται από τη φυσιολογική τιμή, πέφτει το οξυγόνο μας και πέφτει το διοξίδιο. Απλά βλέπετε σε αυτό το σχήμα ότι για να φτάσει το οξυγόνο μας να πέσει κάτω από 60, εδώ, ήδη το διοξίδιο έχει ανέβει πολύ και άρα θα έχουμε μάλλον πάρει χαμπάρι ότι η ασθενή μα έχει κάποια διαταραχή. Έτσι λοιπόν ο αμυγό υποαερισμό κυρίω θα μεταβάλει το διοξίδιο και θα προκαλέσει βέβαια και υποξενία. Τώρα, είπαμε ότι το φλεβικό αίμα ε, μπαίνει στον πνεύμονα, οξυγονώνεται και φεύγει στην αιματική κυκλοφορία. Άρα λοιπόν κάποιο θα μπορεί να σκεφτεί το εξή, ότι αν το φλεβικό μου αίμα έχει πολύ χαμηλό κορεσμό σε οξυγόνο, το SVO2 που λέμε, για παράδειγμα, έναν ασθενή με καρδιογενέ σοκ, πολύ χαμηλό SVO2, τότε δεν θα προλάβει το αναπνευστικό μου να το οξυγονώσει και άρα και αυτό είναι μια αιτία αναπνευστική ανεπάρκεια. Αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή, αν έχουμε φυσιολογικό αναπνευστικό, βλέπετε ότι όσο χαμηλό και να είναι το SVO2 μα, η οξυγόνωση θα γίνει ικανοποιητικά. Όμω, αν το χαμηλό SVO2 προσθεθεί σε ένα αναπνευστικό που πάσχει, τότε δράσει βλέπετε, ότι επομένως δεν είναι μια ανεξάρτητη αιτία υποξενία, αλλά μπορεί και αυτό με τη σειρά του να ε, επιδεινώσει την αναπνευστική ανεπάρκεια εάν έχουμε ήδη μια διαταραχή στο αναπνευστικό σύστημα. Τώρα Μέχρι τώρα έχουμε πει πράγματα που για να τα μετρήσουμε ε, είναι λίγο δύσκολο. Ε, υπάρχει κάτι έτσι λίγο πιο απλό στην καθημερινή κλινική πράξη που μπορούμε να χρησιμοποιούμε για να μας προσανατολίσει λίγο στο ποια διαταραχή μας θέει που έχουμε υποξημία. Υπάρχει και αυτό λέγεται κυψελιδοαρτηριακή διαφορά οξυγόνου. Είναι δηλαδή η διαφορά που έχει το αρτηριακό από το κυψελιδικό μας οξυγόνο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι το εύκολο στην εξίσωση, διότι το μετράμε με ανάλυση αερίων αίματος. Αυτό που πρέπει να υπολογίσουμε είναι το κυψελιδικό μας. Και υπάρχει αυτή η εξίσωση, η εξίσωση κυψελιδικών αερίων, που μοιάζει πολύπλοκη, αλλά πρακτικά, αν δείτε, ξέρουμε τα πάντα. Ξέρουμε το εφάλιο του που δίνουμε στον ασθενή, Ατμοσφαιρική πίεση θεωρούμε ότι είναι στο 760. Μείον πίεση υδρατμών που είναι στο 47, άρα αυτό μας κάνει 713. Μείον τη μερική πίεση διοξιδίου που εδώ αντί για κυψελιδικό μας αρκεί το αρτηριακό, άρα και αυτό το μετράμε. Διά το αναπνευστικό πηλίκο που ας υποθέσουμε ότι είναι πάντα 0,8. Άρα λοιπόν μπορούμε να υπολογίσουμε το κυψελιδικό μας οξυγόνο. Κάποιοι αυτή την εξίσωση λένε ότι είναι 150, μείον διοξίδιο δια 0,8. Πράγματι, αν αναπνέουμε αέρα, αυτό μας κάνει 150. Αλλά προσοχή, αν το θυμόμαστε έτσι, είναι μόνο αν αναπνέουμε αέρα. Διότι αν αναπνέουμε κάποιο μείγμα οξυγόνου, τότε αυτό το κομμάτι της εξίσου δεν μας κάνει 150. Ποια είναι η φυσιολογική τιμή της κυψηλιτοαρτηριακής διαφοράς οξυγόνου όταν αναπνέουμε αέρα. Είναι ηλικία δια 4 συν 4, αλλά για να μην μπερδευόμαστε, είναι 10 10x2... 10 20, εκεί κοντά στο 10 είναι η φυσιολογική τιμή. Προσοχή αν αναπνέουμε αέρα. Διότι αν αναπνέουμε κάποιο μείγμα οξυγόνου, η φυσιολογική τιμή συνήθω ανεβαίνει και πρέπει να ε, υπάρχουν ειδικά νορμογράμματα για να δούμε ποια είναι η φυσιολογική. Γι' αυτό κυρίω προτιμούμε το δείγμα αρτηριακού αίματο για να υπολογίσουμε αυτή τη, ε, το κυψιλιτικό μα οξυγόνο να το πάρουμε στον αέρα. Δεν θα καθυστερήσουμε βέβαια την αντιμετώπιση ενό ασθενού για να έχουμε μόνο ένα αρτηριακό δείγμα στον αέρα, αλλά αν προλαβαίνουμε είναι το καλύτερο. Και όταν έχουμε φυσιολογικό gradient, κάτω από 10, τότε μας στέει ο υποαερισμός ή το χαμηλό εφαϊό του. Ενώ όταν έχουμε αυξημένο gradient, τότε μας στέει η το χαμηλο fio του ενω σχέση αερισμού αιμάτωσης, σαντ, ή διαταραχή στη διάχυση. Και πώς θα ξέρουμε ότι έχουμε vacuum και όχι σαντ, θα δούμε την ανταπόκριση του ασθενού στο οξυγόνο. Αν δώσουμε οξυγόνο και διορθωθεί, τότε δεν έχουμε σαντ, έχουμε vacuum mismatch. Παράδειγμα, ασθενής ο οποίος έχει πνευμονία, το είδαμε σε ακτινογραφία και με βάση το ιστορικό του, έρχεται με 84 κορεσμό, του δίνουμε οξυγόνο εμείς και φτάνει 93. Πριν του δώσουμε οξυγόνο, πήραμε ένα δείγμα αρτηριακού αίματος και έχει 38 διοξίδιο και 52 οξυγόνο. Άρα έχει αναπληστική ανεπάρκεια τύπου 1. Εάν λύσουμε τις εξισώσεις, υπολογίσουμε το κυψελιδικό μας οξυγόνο, θα δούμε ότι είναι 102, μείον 50 δύο που είναι το, συγγνώμη, ναι, το, αρτηριακό, βγάζει μια αυξημένη διαταραχή, ε, αυξημένη διαφορά και ψευδοαρτηριακού οξυγόνου και άρα ε, επειδή έχει ανταποκριθεί όμως τη χορήγηση οξυγόνου, ξέρουμε ότι μας στέλνει το vacuum mismatch. Εντάξει, αυτό είναι ένα παράδειγμα που ίσως δεν θα μας βοηθούσε τόσο πολύ. Αν δούμε όμως το παράδειγμα ενός ασθενού 90 χρονών με χαπ που έρχεται στα TEP με υπερκαπνία, ε, και εκτό επίπεδου συνείδηση, αν είναι παρόξιοι HAP, αναμένουμε να έχει αυξημένο κύψιλο δαρτηριακή διαφορά οξυγόνου. Αν είναι εγκεφαλικό, ή πήρε πολλέ βέζεωδιαζεπίνε και έχει γίνει καταστολή του κέντρου τη αναπνοή, τότε θα έχουμε μια φυσιολογική κυψιλο δαρτηριακή διαφορά οξυγόνου. Άρα, εκεί βλέπετε ένα παράδειγμα που μπορεί λίγο να μα προσανατολίσει. Δεν θα βασίσουμε τη διάγνωσή μα μόνο σε αυτό, αλλά προσανατολιζόμαστε. Επειδή λέμε για μηχανισμούς αναπηρεστικής ανεπάρκειας και είναι και πολύ επίκαιρο το RDS, εντάξει υπάρχει ο ορισμός του Βερολίνου, δεν χρειάζεται εδώ να τον αναφέρουμε. Το μόνο που θέλω να κρατήσετε είναι ότι κάτι που μπορούμε να χρησιμοποιούμε για να εκτιμούμε την οξυγόνωση του ασθενούς μας είναι και ο λόγος P2-FIO2, μερικη πίεση οξυγόνου D-FIO2. Και όταν, διότι μία τιμή μόνο μερικής πίεσης οξυγόνου δεν μας λέει πολλά, το 80 οξυγόνο αν αναπνέω αέρα είναι καλό, αν είμαι στον αναπνευστήρα όμως με 100% οξυγόνο δεν είναι καθόλου καλό. Άρα λοιπόν πάντα όταν ε, κοιτάμε τη μερική πίση οξυγόνου θα σκεφτόμαστε τι εφαίο του έχει ο στενής μας και τι γίνεται στο RDS. Βλέπετε εδώ άσπρος πνεύμονας, κλειστές κυψελίδες και κοιτάξτε κυριότερος μηχανισμός είναι το σαντ που μπορεί να ξεπεράσει μέχρι και το 50% της καρδιακής παροχής. Άρα λοιπόν αυτό που σας είπα ότι με 50% σαντ το οξυγόνο προσφέρει πολύ λίγα, βλέπετε δεν είναι ακραίο παράδειγμα, σε ασθενείς με RDS μπορεί να το δούμε. Ε, και γι' αυτό η θεραπεία εδώ, πέρα από οτιδήποτε άλλο κάνουμε, προσπαθούμε με τις ρυθμίσεις του αναπνευστήρα να ανοίξουμε αυτό το κομμάτι του πνεύμα που είναι κλειστό και να το διατηρήσουμε ανοιχτό. Πνευμονική εμβολή. Βλέπετε εδώ, θρόμβο στην πνευμονική κυκλοφορία. Τι μα θέλει και κάνουμε αναπνευστική ανεπάρκεια. Δημιουργεί περιοχέ υψηλή σχέση αρισμού Και πού είναι το πρόβλημα, Το πρόβλημα είναι ότι το αίμα που δεν πάει εκεί που έγινε εμβολή ανακατανέμεται στον πνεύμονα με αποτέλεσμα κάποιε περιοχέ του πνεύμονα πλέον να δέχονται παραπάνω αιματική κυκλοφορία και άρα μετατρέπονται σε περιοχέ με χαμηλό βεκιού. Και έτσι κάνουμε υποξενία στην πνευμονική εμβολή αυτό που έχουμε στο μυαλό μα ότι πέφτει το SVO2, πνευμονική υπέρταση κτλ. αφορά μόνο τη σοβαρή πνευμονική εμβολή. Συνήθω η συνήθως υποξεμία οφείλεται εδώ στην ανακατανομή τη αιματική κυκλοφορία. Ενώ επίση, επειδή τοπικά μπορεί να δημιουργηθούν έφρακτα, υπάρχει θεωρία ότι η πνευμονική εμβολή κάνει περιοχικό βροχόσπασμο κτλ., μπορεί να έχουμε και διαταραχέ βικιού λόγω αυτών. Λοιπόν, είπαμε τώρα την ε, υποξενία, Πάμε λίγο στην ε, υπερκαπνία. Λοιπόν, το διοξίδιο παράγεται εδώ, στα κύτταρα του ιστού και στη συνέχεια διαχέεται στο πλάσμα, όπου ένα 10% παραμένει διαλυμένο. Βλέπετε διαφορά με το οξυγόνο. Ε, έχουμε, ε, το διοξίδιο διαλύεται πιο πολύ στο πλάσμα από ό,τι το οξυγόνο. Ένα μέρος ενώνεται με την αιμοσφαιρίνη και ένα μέρος, αφού μπει στο ερυθροκύτταρο, με τη δράση της καρβονικής ανιδράσης, μετατρέπεται σε ανθρακικό οξύ που διασπάται σε υδρογονοκατιών και διτανθρακικά. Το υδρογονοκατιόν ενώνεται με την αιμοσφαιρίνη και τα διτανθρακικά βγαίνουν από το ερυθροκύτταρο που μπαίνει ένα ιόν χλωριδίου για να διατηρηθεί η ηλεκτρική ουδετερότητα και αυτό λέγεται ανταλλαγή χλωριδίου. Όταν φτάσει στον πνεύμονα, επειδή ακριβώς με την εκπνοή η μείωση, το διοξίδιο μειώνεται η συγκέντρωση του, όλες αυτές οι αντιδράσεις που είπαμε ευνοούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή... Το διοξίδιο στο πλάσμα περνάει στι κυψελίδε, αποβάλλεται. Το διοξίδιο που είναι ενωμένο με την αιμοσφαιρίνη απελευθερώνεται και το διτανθρακικό ενώνεται ξανά με ένα υδρογονοκατιόν που έχει βγει από την αιμοσφαιρίνη μα, παράγεται ανθρακικό οξύ και πλέον με την καρβονική ενδράση έχουμε την αντίθετη αντίδραση, μετατρέπεται σε διοξίδιο και νερό. Αυτό είναι το φαινόμενο Haldane, είναι παρόμοιο με τον Bohr effect που ξέρουμε, αυτό είναι ο Χαλτέιν που το βρήκε, και στην ουσία λέει ότι η μη μορφή της αιμοσφαιρίνης είναι καλύτερος αποδέκτης των τρογωνακατιόντων από την οξυγονωμένη. Και αυτό γιατί, γιατί μας ενδιαφέρει. Διότι στον πνεύμονα που θέλουμε η αιμοσφαιρίνη να διώξει το διοξίδιο και να προσλάβει το οξυγόνο, αυτό ευνοεί την αποβολή ε, του διοξιδίου και την πρόσληψη του οξυγόνου, ενώ στους περιφερικούς ιστούς που θέλουμε την εμοσφαιρίνη μας να αποβάλει το οξυγόνο και να πάρει το διοξίδιο, το φαινόμενο χαλτένι μας επιτρέπει να προσλάβουμε πιο πολύ διοξίδιο και να αποβάλουμε το οξυγόνο. Η αναπνευστική εξίσωση για, το διοξίδιο είναι πιο απλή. Παραγωγή διοξιδίου προς κυψελιδικός αερισμός. Απλά προσοχή εδώ, μας ενδιαφέρει ο κυψελιδικός αερισμός, όχι ο ολικός, δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει ο αναπνεώμενος όγκος επί την αναπνευστική συχνότητα, αλλά από αυτό αφαιρούμε τον νεκρό χώρο για να υπολογίσουμε τον κυψελιδικό μας αερισμό. Και όταν λέμε νεκρό χώρο, υπάρχουν δύο είδη νεκρού χώρου στον οργανισμό. Υπάρχει ο ανατομικός νεκρός χώρος, δηλαδή η μεγάλη αεραγωγή που επειδή δεν έχουν κυψελίδες δεν ανταλλάσσουν αέρια. Και υπάρχει και λειτουργικός λειτουργικό νεκρό χώρο, δηλαδή βλέπετε εδώ μια κυψελίδα που είναι κατεστραμμένη, δεν συμμετέχει στην ανταλλαγή αερίων, άρα και αυτό νεκρό χώρο είναι. Ε, οπότε, όλο μαζί είναι ο συνολικό νεκρό χώρο του αναπνευστικού. Τώρα, από αυτήν την εξή, καταλαβαίνουμε ότι για να πάθω εγώ υπερκαπνία, μπορώ, για παράδειγμα, να αυξηθεί η παραγωγή διοξιδίου και να μην μπορώ να, την, να το αποβάλω. Περιπτώσει, όχι πολύ συχνά, δεν θα δούμε συχνά στην κλινική πράξη ένα ασθενή μα να έχει υπερκαπνία ε, λόγω αυτών, αλλά πυρετό, άσκηση, ρίγο, τέτανο κτλ. μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή διοξιδίου στον οργανισμό μα. Το πιο συχνό βέβαια είναι αυτό. Μείωση του κυψελιδικού αερισμού να μας κάνει υπερκαπνία. Και αν κάνουμε τις πράξεις, επειδή είπαμε ότι ο αερισμός μας ενδιαφέρει ο κυψελιδικός και όχι ο λυκός, βγαίνει αυτή εδώ η εξίσωση, που στην ουσία μπορούμε με κάθε ένα από αυτά να προβλέψουμε τις συνθήκες που θα μας κάνουν υπερκαπνία. Τώρα εντάξει, για να μην εμπερδευτούμε, αύξηση του νεκρού χώρου. Τελικό αποτέλεσμα, υπερκαπνία. Μείωση τη αναπνευστική συχνότητα, βραδύπνοια. Τελικό αποτέλεσμα, υπερκαπνία. Μείωση του αναπνεώμενου όγκου. Ο παρανομαστής συνολικά θα μειωθεί, άρα θα αυξηθεί το διοξίδιο. Και σαν τελικό αποτέλεσμα, ταχεία και επιπόλαιη αναπνοή. Εδώ είναι λίγο πιο πολύπλοκη η πράξη, όμω το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι η ταχεία και επιπόλαιη αναπνοή οδηγεί τελικά σε πτώση του παρανομαστή και υπερκαπνία. Και αυτό ταχύτητα και πολύ αναπνοή είναι ένα ε, κλινικό σημείο που μπορούμε να δούμε στον ασθενή που οδηγείται σε αναπνευστική κόποση. Έχουμε δει, έχουν δύο όμω οι ερευνητέ, βλέπετε 1978, πολύ παλιά ε, εργασία, ότι οι ασθενεί με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, οι οποίοι οδηγούνταν σε υπερκαπνία, καταλήγανε να έχουν αυτό το pattern τη αναπνοή. Βλέπετε εδώ μικρό αναπνεώμενο όγκο, άρα ταχύ αναπνοή και μικρό όγκο, Άρα, ταχεία και επιπόλαιη αναπνοή. Η ταχεία και επιπόλαιη αναπνοή είναι μια, ένα πάτερ αναπνοής που θα μας οδηγήσει σε υπερκαπνία. Τώρα, για να μιλήσουμε με τους μηχανισμούς που, πώς κάποιες συνθήκες θα οδηγήσουν σε υπερκαπνία, θα ακολουθήσουμε στα τελευταία λεπτά που μας μείνανε, στην ίδια διαδικασία που σκεφτήκαμε πώς θα οδηγηθούμε στην υποξαιμία. Πρώτα, πρέπει να σκεφτούμε τι γίνεται υποφυσιολογικές συνθήκες. Έχουμε το κέντρο της αναπνοής στον Προμήκη, που δίνει μια εντολή, φτάνει στον πυρήνα του φρενικού νεύρου, ο οποίο ειδοποιεί το διάφραγμα, που είναι ο βασικό μα συσπνευστικό μη, ο οποίο συσπάται, πέφτει η ενδοθωρακική πίεση και ο αέρα μπαίνει μέσα. Και γιατί πρέπει να γίνει αυτό, διότι η αναπνοή είναι μια ενεργητική διαδικασία. Πρέπει να ξεπεράσουμε τι αντιστάσει των αεραγών μα, να ξεπεράσουμε το ελαστικό έργο τη αναπνοή για να πάρουμε μια αναπνοή. Άρα λοιπόν χρειάζεται κατανάλωση ενέργειας. Αντίθετα, η εκνοή, η απλή εκνοή, όχι η βία εκνοή, είναι μια παθητική διαδικασία, απλά αφήνω ελεύθερο το αναπνευστικό μου και εκπνέω. Τώρα, το κέντρο της αναπνοής, για να αποφασίσει το pattern της αναπνοής, δέχεται πληροφορίες από πάρα πολλά ε, σημεία του οργανισμού. Το βασικό βέβαια είναι η κεντρική χημειοϋποδοχή που απαντάνε στο διοξίδιο και το υδρογονοκατιόν, στο πεχάδι δηλαδή, και η περιφερική χημειοποδοχή στα καροτιδικά σωμάτια και στα ορτικά σωμάτια, οι οποίοι όμω αντιλαμβάνονται και την υποξεμία και την υπερκαπνία και την πτώση του pH. Πρέπει να έχουμε όμω στο μυαλό μα ότι το κέντρο τη αναπνοή δέχεται πάρα πολλέ πληροφορίε. Δέχεται πληροφορίε από υποδοχή στον πνεύμονα, στου αεραγωγού, στου σκελετικού μύε του αναπνευστικού, στους περιφερικούς σκελετικούς και, και σε ανώτερα κέντρα του, ε, του, κεντρικού νευρικού. Για παράδειγμα, όταν εγώ μιλάω, τραγουδάω κτλ, επηρεάζεται και το κέντρο της αναπνοής μου. Και γι' αυτό δεν είναι μόνο η διαταραχή στην ανταλλαγή αερίων που θα μου κάνει την ταχύπνια. Αυτό που μερικοί σκεφτόμαστε ότι δώσει το οξυγόνο να του φύγει η ταχύπνια δεν ισχύει. Δηλαδή η ταχύπνια προκαλείται και από ενεργοποίηση υποδοχέων ε, που αντιλαμβάνονται την πνευμονική βλάβη στο πνευμονικό παρέχημα. Άρα λοιπόν, μπορούμε να αντιληφθούμε το αναπνευστικό σαν μια ζυγαριά. Απ' τη μία έχουμε το φορτίο τη αναπνοή και απ' την άλλη έχουμε την ικανότητα του αναπνευστικού μα να παράγει έργο. Όταν αυτό το ε, ξεπερνάω το φορτίο, τότε συναντώ τι ανάγκε μου και είμαι νορμοκαπνικό. Ενώ αντίθετα, όταν το φορτίο τη αναπνοή ε, είναι παραπάνω από την ικανότητα του αναπνευστικού μου να παράγει έργο, τότε η ζυγαριά πάει προ τα κάτω και έχω αναπνευστική ανεπάρκεια. Και για να μην ε, μπλεκόμαστε με πάρα πολλέ πληροφορίε, μόνο του τίτλου βλέπετε φορτίο, φορτίο αντιστάσεων, φορτίο ελαστικό, Η ικανότητα του αναπνευστικού μου να παράγει έργο. Πρέπει να σκέφτομαι και το κέντρο τη αναπνοή και την αγωγή τη όση, αλλά και του αναπνευστικού μου μυρίες. Βλέπετε πάρα πολλέ διαταραχέ που μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα του αναπνευστικού μου συστήματο να παράγει έργο. Κλασικό παράδειγμα. Παρόξη χρόνε πνευμονο... υπερκαπνία ή παρόξη χρόνε αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Εδώ, παραπάνω φλεγμονή στου αεραγωγού αυξάνει το έργο τη αναπνοή, διότι στενεύει του αεραγωγού μου, αλλά κάνει και υπερδιάταση λόγω περιορισμού τη εκπνευστική ροή, άρα έχω αυξημένο φορτίο. Και ταυτόχρονα, λόγω υπερδιάταση, και επειδή αλλάζει η παροξη χρονια αποφρακτικη πνευμονοπαθεια εδω παραπανω φλεγμονη στου αεραγωγου αυξανει το εργο τη αναπνοη διοτι στενευει του διαφράγματο στο αναπνευστικό, μειώνεται η ικανότητα του διαφραγματο στο αναπνευστικο μειωνεται η ικανοτητα του διαφράγματος να παράγει έργο. Ταυτόχρονα ε, δεν έχουμε πλέον τη ζώνη αποθήσεως που βοηθάει τη λειτουργία του διαφράγματος και έτσι οδηγούμαστε σε υπερκαπνία. Και το τελευταίο, για να μην ξεφύγω πολύ στον χρόνο, είναι η υπερκαπνία μετά από οξυγονοθεραπεία στη ΧΑΠ. Ε, όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει ένας φόβος, μη δώσουμε οξυγόνο στον ασθενή μας για να μην κάνουμε υπερκαπνία. Αυτό, να ξέρετε, ισχύει σε ασθενείς που είναι χρόνια υπερκαπνικοί, όχι γενικότερα. Και ο βασικός μηχανισμός, το πάω εδώ λίγο γρήγορα και θα τα πούμε ένα προς ένα, ο βασικός μηχανισμός με τον οποίο, αν δώσουμε οξυγόνο, μπορούμε να κάνουμε υπερκαπνία σε έναν ασθενή με χρόνια υπερκαπνή, είναι ότι επειδή το και, ε, οι κεντρικοί χημειοποδοχείς έχουν πλέον ε, συνηθίσει την υπερκαπνία, για να το πω απλά, το βασικό ερέθισμα για αναπνοή είναι η υποξεμία από τους περιφερικούς χημειοϋποδοχείς, οπότε όταν δώσω εγώ οξυγόνο, καταστέλω και τους περιφερικούς μου χημειοϋποδοχείς και έτσι μειώνεται ο αερισμός μου. Αυτό είναι ο βασικός μηχανισμός που θα κάνω υπερκαπνία μετά από χορήγηση οξυγόνου σε χρόνιους υπερκαπνικούς. Λιγότερο συμμετέχει η άρση του υποξικό αγκιόσπασμου, αλλά και το φαινόμενο χαλτένι που είπαμε. Και κάπου εδώ εγώ θα τελειώσω και να σας ευχαριστήσω για την προσοχή.